Γεια σας κυρίες και κύριοι. Τέσσερις ημέρες έχουν απομείνει για τις κάλπες της Κυριακής και οι υπάλληλοι στις περιφέρειες της χώρας εργάζονται πυρετοδός, ώστε όλα να είναι έτοιμα για τις εκλογές. Από την αρχή της εβδομάδας, μάλιστα, έχει ξεκινήσει και η διανομή ψηφοδελτίων ανά τη χώρα. Ο Γιώργος Βότσκαρης μαζί μας για να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες. Γιώργο. 33.416 άτομα λοιπόν έχουν τεθεί στην διάθεση των εκλογών από την αυτοδιοίκηση προκειμένου να είναι όλα έτοιμα την Κυριακή σε 7 ώρα το πρωί που θα ανοίξουν οι κάλπες. Θα πρέπει να πούμε ότι ήδη η Περιφέρεια Αττικής ολοκληρώνει την προσπάθεια να μοιράσει 23.000 εκλογικούς σάκους σε 5.700 εκλογικά τμήματα σε όλη την Αττική. Ενώ η ίδια εικόνα επικρατεί και στη Θεσσαλονίκη, όπου έχουμε το Δήμο να προσπαθεί να μεταφέρει 1.200 παραβάν και 505 κάλπες μαζί με σάκους και ψηφοδέλτια, προκειμένου όλα να είναι έτοιμα την Κυριακή. Θα πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγο εξεδόθηκε απόφαση σύμφωνα με την οποία όσοι μετακινηθούν για να ψηφίσουν εκεί που είναι οι ετεροδημότητες, θα πρέπει να πούμε, θα μπορούν να μετακινηθούν χωρίς να πληρώσουν διόδια, ενώ αστυνομικά τμήματα και γραφεία διαβατηρίων το Σαββατοκύριακο θα είναι ανοιχτά από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, προκειμένου να παραλάβουν τα δελτία ταυτότητας ή τα διαβατήρια τα οποία έχουν εκδοθεί και δεν τα έχουν παραλάβει όσοι έχουν ζητήσει να εκδοθούν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για τις πληροφορίες και την ενημέρωση. Διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου παραμένει, κυρίες και κύριοι, το κοριτσάκι 2,5 ετών που παρασύρθηκε από το αγροτικό όχημα που οδηγούσε ο ίδιος της ο πατέρας. Το παιδί βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και τα επόμενα 24 ώρα θα είναι καθοριστικά για την πορεία της υγείας του. Η Γογό Αποστολάκη θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Γογό. Καλησπέρα, Ράνια, από την Κρήτη, όπως ακριβώς τα είπες. Σήμερα το πρωί έχει γίνει μια προσπάθεια ελάττωσης των φαρμάκων και φαίνεται ότι το κοριτσάκι αντιδρά ικανοποιητικά. Ωστόσο, οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή του εξαιρετικά κρίσιμη, αφού φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Όλα έγιναν χθες το πρωί σε χωριό των Χανίων, όταν ο πατέρας, στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει, έκανε όπισθεν με το αγροτικό αυτοκίνητο και άθελά του παρέσυρε το 2,5 ετών κοριτσάκι του. Οι γονείς του βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, είναι συγκλονισμένοι, δεν φεύγουν στιγμή από το πλευρό του παιδιού και με αγωνία περιμένουν έξω από τη ΜΕΘ Παίδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου για να ακούσουν ένα καλό νέο. Αυτό που είπε ο πατέρας στις πρώτες ώρες στους αστυνομικούς είναι ότι δεν είχε αντιληφθεί ότι το παιδάκι του είχε βγει στην αυλή, κάτι που επιβεβαίωσε στους αστυνομικούς και η σύζυγός του. Ο 47χρονος που έμελε να πρωταγωνιστεί στο τραγικό αυτό περιστατικό θα απολογηθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ και η μητέρα του παιδιού που διανύει τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της θα δώσει τη δική της κατάθεση ως μάρτυρας στην υπόθεση αυτή. Να σε ευχαριστήσω πολύ, εγώ σε ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Ένα ακόμα περιστατικό, κυρίες και κύριοι, είχαμε από άγουρη συμμορία με δράστες και θύματα ανήλικους χθες το βράδυ στην Νίκαια. Η ληστεία με την απειλή μαχαιριού έγινε σε βάρος 2 14χρονών, σύμφωνα με την αστυνομία. Τρεις ανήλικοι δράστες πλησίασαν τους 14χρονους και αφού τους ακινητοποίησαν, τους αφαίρεσαν ένα κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό. Αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Νίκαιας Ρέντι. Η αστάθεια του καιρού θα συνεχιστεί με τοπικές μπόρες μέχρι το Σάββατο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε λίγο χαμηλά για την εποχή επίπεδα και ο Θοδωρής Κολυδάς θα μας ενημερώσει. Θοδωρή. Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μέχρι και το Σάββατο θα είναι περιορισμένη αυτή η αστάθεια. Θα περιοριστεί κυρίως στις ορεινές περιοχές της υπηρετικής Ελλάδος. Βέβαια, αύριο και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται πρόσκαιρα, οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές. Ωστόσο, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός σε γενικές γραμμές θα είναι βελτιωμένος σε στεριά και σε θάλασσα. Οπότε, όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν για τις ημέρες των εκλογών δεν θα συναντήσουν προβλήματα. Κάποιες τοπικές μπόρες, όπως είπαμε, ενώ οι άνεμοι στα πελάγια θα ξεπερνούν τα 5 με 6 και ίσως πρόσκαιρα στο Ιόνιο, το Σάββατο, μόνο το Σάββατο, τα 7 μποφόρ. Ανήμερα τη Κυριακής των εκλογών και πάλι η αστάθεια θα έλεγα ότι εντείνεται στις υπηρετικές περιοχές, χωρίς να είναι όμως έντονα τα φαινόμενα, τα οποία θα ενταθούν κυρίως τη Δευτέρα και Τρίτη, δηλαδή μετά τις εκλογές. Θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε επίπεδα λίγο κάτω από τα κανονικά επίπεδα, ενώ οι άνεμοι από την Κυριακή και μετά δεν προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ στα πελάγια. Μάλιστα. Και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Τώρα στα χέρια των αρχών έπεσε ένας 56χρονος Τούρκος που διωκόταν με δικαστική απόφαση. Είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 6 ετών για προμήθεια κατοχή και διανομή υλικού παιδικής πορνογραφίας.
συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας και πρόκειται για Λοδαπό, 56 ετών. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Αυξήθηκε η απασχόληση στο πρώτο τετράμινο του έτους. Οι περισσότερες θέσεις εργασίας αφορούν στον τομέα της εστίασης και των καταλυμάτων. Ο Γιώργος Σαραντάκος έχει το ρεπορτάζ και όλα τα στοιχεία. Γιώργο. Ρένια, καλησπέρα. Το πλεόνασμα των θέσεων φτάνει ούτε λίγο ούτε πολύ τις 180.566. Μεγαλύτερη επίδοση, όπως και εσύ είπες, στον τουρισμό 61.700 θέσεις πλεόνασμα και στην εστίαση περίπου 29.000. Να σου πω ότι είναι η μεγαλύτερη επίδοση από το 2001. Ποια είναι τα επαγγέλματα που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, ποια άλλα, λατζέριδες, κουζίνα, καμαριέρες, αλλά και εμποροϊπάλληλοι. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Σε 3 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε σήμερα από το εφετείο του Παρισιού ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζή. Κρίθηκε ένοχος και στο δεύτερο βαθμό για μια σειρά από σοβαρές κατηγορίες. Ο Σαρκοζή, όπως αναφέρουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, κηρύχθηκε ένοχος για ενεργητική διαφθορά σε δικαστή. Από την απόφαση, ο πρώην Γάλλος πρόεδρος χάνει τα εκλογικά του δικαιώματα για τα επόμενα 3 χρόνια. Όπως έγινε γνωστό, την ποινή του. Τον ένα χρόνο που δεν περιλαμβάνει την αναστολή, ο Σαρκοζή θα την εκτίσει στο σπίτι του με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Κάτι που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να πάει φυλακή. Η απόφαση ως προς την ποινή ήταν ακριβώς η ίδια και πρωτοδίκως. Προφανώς, το εφετείο του Παρισιού δεν πίστηκε από τους συνεχείς ισχυρισμούς του πρώην ηγέτη της γαλλικής δεξιάς για την αθωότητά του. Και εδώ τελείωσε και το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star Channel. Για συνεχή ενημέρωση μπορείτε πάντα να επισκέπτεστε το star.gr. Ακολουθεί εκπομπή Shopping Star. Δείτε όλες τις εξελίξεις της ημέρας με αναλυτικά ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα. Κυρίες και κύριοι, καλό και χαρούμενο απόγευμα να έχετε. Γεια σας.